Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα Super Kitchen Lab. Σήμερα θα φτιάξουμε μία σαλάτα όνειρο. Θα είναι μία κρύα παύλα ζεστή σαλάτα με αγκινάρα, ραντίτσιο και ένα dressing που πραγματικά θα αποθεώσει όλα σας τα υλικά. Και πάμε να ξεκινήσουμε πρώτα απ' όλα ετοιμάζοντας τις αγκινάρες μας. Να σας πω ότι όλη η συνταγή θα μας πάρει 15 λεπτά για να γίνει. Όχι παραπάνω. Ποιος θα το πίστευε ποτέ ότι θα φτιάξουμε μια σαλάτα με αγκινάρες και ραντίτσιο και θα φτιαχτεί σε 15 λεπτά. Αλλά πρέπει να ακολουθήσετε ακριβώς τις οδηγίες μου. Πρώτα να βγάλουμε τις αγκινάρες από την κατάψυξη. Και φυσικά σε αυτή τη συνταγή χρησιμοποιώ αγκινάρες μπαρμπαστάθης. Δεν χρειάζονται καθάρισμα, δεν χρειάζονται προετοιμασία, δεν χρειάζονται τίποτα, όπως είναι τις χρησιμοποιούμε κατευθείαν από την κατάψυξη και είναι πλούσιες σε πρωτεΐνες. Οπότε, έχω νεράκι εδώ πέρα που βράζει. Τέλεια. Θα κόψω ένα λεμόνι στη μέση. Εδώ. Θα το ρίξω μέσα. Στύβω λίγο το χυμό, ρίχνω μέσα το λεμόνι. Θα ρίξω λίγο αλατάκι. Και οι αγκινάρες μου θέλουν να είναι al dente, ουσιαστικά να είναι τραγανές, δεν θέλω να τις παραβράσω. Γι' αυτό το λόγο θα βράσω μόλις 10 λεπτάκια. Θέλουμε ολόκληρη τη συσκευασία, οπότε ρίξτε τις μέσα, εδώ. Τέλεια. Και αφήστε για 10 λεπτάκια να μαλακώσουν και να βράσουν. Στη συνέχεια θα τις σοτάρουμε. Τώρα, παίρνουμε το bowl και αρχίζουμε να ετοιμάζουμε κατευθείαν τη σαλάτα μας. Στην αρχή πρέπει να ετοιμάσουμε το dressing μας. Για το dressing τα πράγματα είναι πάρα πολύ απλά. Ουσιαστικά χρειαζόμαστε ένα μπολάκι. Εδώ. Και πάμε να προσθέσουμε όλα τα υλικά για το dressing. Κλασική περίπτωση dressing και πάμε να τη φτιάξουμε. Μέλι μουστάρδα. Μία κουταλιά του γλυκού μουστάρδα. Μέσα. Πάει αυτό. Μία κουταλιά του γλυκού γεμάτη όμως. Πιο γεμάτη από τη μουστάρδα. Ουσιαστικά μία μισή κουταλιά. Πάει και αυτό μέσα. Και μουστάρδα μέλι μόλις κάναν τη δουλειά τους και πάνε στην άκρη. Θα ρίξουμε λίγο πιπεράκι, λίγο αλατάκι. Εδώ. Χυμό και ξύσμα από ένα λεμόνι. Εδώ. Τέλεια. Οπότε έχουμε βάλει την οξύτητά μας, έχουμε βάλει τη γλυκύτητά μας από το μέλι, έχουμε βάλει τη μουστάρδα μας που είναι ο σταθεροποιητής για το dressing μας. Το μόνο που λείπει είναι το λαδάκι μας. Αλλά για το λαδάκι θέλω να κάνω κάτι πολύ ιδιαίτερο. Οπότε, έχω ένα γουδί και έχω λίγο μαραθόσπορο, λίγο μπουκοβό και θα προσθέσω το λαδάκι μου εδώ. Θέλω να αρωματίσω το λάδι μαζί με όλα αυτά τα υπέροχα μυρωδικά και στη συνέχεια να ρίξω το λαδάκι αυτό μέσα στο dressing. Σπάω πολύ καλά τα υλικά μου. Οπότε, με αυτόν τον τρόπο, χτυπώντας το μαραθόσπορο και το μπουκοβό, αρωματίζεται το λαδάκι μας. Και τώρα όλο αυτό το λαδάκι θα πάει μέσα. Μην φανταστείτε ότι θα σπάσουν τελείως όλα τα μυρωδικά. Θέλω να μείνουν ολόκληρα. Γιατί ουσιαστικά θέλω να μας κάνουν αυτό το κρούτσου-κρούτσου μέσα στη συνταγή. Και τώρα ανακατεύουμε με ένα σειρματάκι. Τέλεια. Τώρα, από όλο το dressing το μισό θα το ρίξετε μέσα στο μπολ που θα σερβίρετε. Εδώ. Το άλλο μισό θα το κρατήσουμε στο τέλος για να ρίξουμε πάνω από τις αγκινάρες. Οπότε αυτό που θέλω είναι να φροντίσετε το dressing να πάει παντού μέσα στο bowl. Γιατί δεν θέλουμε να ρίξουμε το dressing πάνω στη σαλάτα εξ αρχής. Γιατί άμα το ρίξουμε θα αρχίσετε να μαραίνετε η σαλάτα. Τώρα, έχω υπέροχο iceberg εδώ. Χρειάζομαι περίπου το μισό. Εδώ. Και θα το κόψω σε ωραία κομμάτια. Κοιτάξτε. Τέλεια. Το iceberg πάει πάνω από το dressing, εδώ. Και συνεχίζω με το επόμενο υλικό. Το επόμενο μας υλικό είναι ρόκα. Μην τη λυπηθείτε, βάλτε μπόλικη ρόκα γιατί χρειάζεται ρόκα η σαλάτα μας. Και πάμε να προσθέσουμε το επόμενο μας υλικό, καροτάκι. Ένα καρότο. Πρέπει να κάνουμε μια γεμάτη σαλάτα, οπότε δεν θέλουμε να λυπηθούμε τίποτα από λαχανικά. Οπότε πάρτε το καροτάκι σας, κόψτε το σε λεπτές φέτες, εδώ μπατόν. Και μετά σε στικάκια. Εδώ. Τέλεια. Οπότε το καρότο πάει και αυτό πάνω από τη σαλάτα. Κοιτάξτε τι υπέροχη υπάρχει να γίνεται. Τι υπέροχα χρώματα που έχει. Φανταστικό. Επόμενο βήμα, ντοματίνια. Κόψτε τα στη μέση και αυτά. Εδώ. Και ρίξτε και τα ντοματίνια από πάνω. Κοιτάξτε εδώ πόσο φανταστική που έχει γίνει η σαλάτα μας. Το dressing βρίσκεται από κάτω, οπότε η σαλάτα μένει ζωντανή. Γιατί άμα ανακατέψουμε το dressing μαζί με τη σαλάτα, τότε η σαλάτα μας αρχίζει να μαραίνεται. Δεν θέλουμε να μαραθεί, θέλουμε να μείνει έτσι ζωντανή και νόστιμη όλη την ώρα. Οπότε, λίγο φρέσκο κρεμμυδάκι. Εδώ. Μας αρέσει το τσίλι, θέλουμε λίγο καυτερή να είναι η σαλατούλα μας. Οπότε βάζω μόνο το πράσινο μέρος από το φρέσκο κρεμμυδάκι και λίγο πράσινο τσίλι.
ψιλοκομμένο εδώ. Και έχω λίγο άνηθο και λίγο δυόσμο που θα χρησιμοποιήσω για τη σαλάτα. Δυόσμος, άνηθος και αυτά θα τα ψιλοκόψω εδώ. Αλλά αυτά είναι τα μυρωδικά, το μίξ που θα ρίξω τελευταία στιγμή. Κοιτάξτε εδώ, δυόσμος, άνηθος, φρέσκο κρεμμυδάκι και φυσικά η πιπεριά η τσίλι που είναι καυτερή και μας αρέσει. Δεν την πειράζω τη σαλάτα μου, την αφήνω εδώ και ήρθε η ώρα τώρα να μεταχειριστώ λίγο το ραντίτσιο. Για το ραντίτσιο θα χρειαστώ επίσης το μισό, εδώ. Και έτσι όπως το κόψω στη μέση, θα ανάψω το μάτι μου εδώ πέρα, αρχίζει να καίει. Θα πάρω και θα κόψω μικρές φετούλες, εδώ και εδώ. Θα κόψω μικρές φετούλες και μόλις κόψω τις φέτες, βλέπετε ότι κρατιούνται οι φέτες από εδώ, από το κεντρικό σημείο. Θα ρίξω μέσα στο τηγάνι μου λίγο λαδάκι. Θα αφήσω να κάψει καλά. Και μόλις κάψει το λαδάκι μας, ρίχνουμε μέσα και ρίχνουμε ένα καλό σοτάρισμα στο ραντίτσιο, γιατί θέλουμε να πάρει μία διαφορετική νότα. Αλάτι και πιπέρι. Εδώ. Τέλεια. Και μόλις πάρει ωραίο χρώμα, κοιτάξτε εδώ, και σοταριστεί λίγο, πιστέψτε με ότι το ραντίσιο με το ψήσετε λίγο στο τηγάνι, θα σας δώσει την αίσθηση ότι τρώτε μπριζόλα. Ξέρω ότι ακούγεται λίγο παράδοξο και θα λέτε, μα αυτό είναι χορταρικό, πώς γίνεται να μας δίνει την αίσθηση ότι τρώμε μπριζόλα. Δεν ξέρω, είναι παράξενο, αλλά όταν σοτάρουμε το ραντίσιο, μας βγάζει αυτή την αίσθηση. Τώρα, με το που πάρει ωραίο χρώμα το ραντίσιο, βγάζουμε και βάζουμε κατευθείαν πάνω στη σαλάτα, εδώ πέρα. Ίσα-ίσα να σοτάρετε και στο ίδιο τηγανάκι όπως είναι θα προσθέσουμε λίγο ακόμα ελαιόλαδο και με μία τρυπητή κουτάλα θα πάρουμε όπως είναι τις αγκινάρες καυτές και θα τις ρίξουμε μέσα. Θα αφήσουμε να σοταριστούν έτσι να πάρουν αυτό το υπέροχο χρώμα που θέλουμε και εδώ. Αυτό πάει πίσω, δεν το χρειάζομαι άλλο και είναι φανταστικό αυτό το πράγμα που γίνεται. Κοιτάξτε εδώ. Σοτάρουμε τις αγκινάρες. Παίρνουν πολύ ωραίο χρώμα. Και τώρα, όλα αυτά τα υπέροχα μυρωδικά που κόψαμε, θέλουν να πάνε παντού. Εδώ. Γιατί καθώς ανακατέψουμε στο τέλος τη σαλάτα μας, όλα τα μυρωδικά θα πάνε παντού. Απλά δεν θέλουμε να τα βάλουμε εξ αρχής μέσα. Για να μην χαλάσουμε αυτή την υπέροχη αίσθηση που θέλουμε στη σαλάτα μας. Τώρα, οι αγκινάρες μου είναι σχεδόν έτοιμες. Και μόλις οι αγκινάρες σοταριστούν και πάρουν αυτό το υπέροχο χρωματάκι, βγάλτε τες, βάλτε τη σαλάτα, εδώ, κοιτάξτε εδώ. Είναι φανταστικό. Λίγες εδώ, λίγες ακόμα εδώ και άλλη μία εδώ. Παναγία μου, κοιτάξτε μία σαλατάρα. Ήρθε όλα για τις τελικές πνιγές, άφησα λίγα μυρωδικά να πάνε πάνω από τις αγκινάρες, εδώ. Και βέβαια όλο το υπόλοιπό μας dressing. Το έχουμε αφήσει το μισό, το θυμάστε? Γιατί πρέπει να πάει πάνω από το ραντίσιο, πάνω από τις αγκινάρες. Κοιτάξτε εδώ. Το τέλειο μαρινάρισμα για τις αγκινάρες. Παναγία μου. Καταπληκτική. Μία σαλάτα που τα έχει όλα. Ραντίσιο, αγκινάρα και μπόλικα μυρωδικά. Και τώρα ήρθε η ώρα για τις τελικές πινελιές. Και ήρθε η ώρα να ανακατέψουμε αυτή την υπέροχη σαλάτα. Θυμηθείτε ότι κάτω-κάτω έχουμε το dressing, οπότε ήρθε η ώρα το dressing να πάει πάνω, να ανακατευτεί η ρόκα μαζί με το iceberg, το ραντίτσιο και βέβαια την αγκινάρα. Κοιτάξτε εδώ. Αυτό το τελευταίο ανακάτεμα θα το κάνετε την τελευταία στιγμή που θα σερβίρετε, ακριβώς. Και μόλις σερβίρετε, αφήστε τον καθένα να πάρει μια ολοκληρωμένη μερίδα στο πιάτο του. Κοιτάξτε τι ώρα που φαίνεται. Κοιτάξτε τι ώρα που είναι. Η πιο υπερπλήρη σαλάτα ever. Και με εντελώς διαφορετικές συστάσεις, γιατί έχουμε ζεστή την αγκινάρα, ζεστό το ραντίτσιο και όλα τα υπόλοιπα είναι κρύα με ένα υπέροχο dressing. Έχουμε βάλει και το μαραθώσπορο μέσα, οπότε είναι τόσο ολοκληρωμένο σε γεύση που δεν θα το πιστεύετε. Θα πάρω λίγο ραντίτσιο εδώ και βέβαια λίγο αγκινάρα. Η αγκινάρα ξαναλέμε ότι πρέπει να είναι al dente, να μας δίνει την αίσθηση ότι τρώμε κρέας. Άντε, γεια. Το ραντίτσιο είναι πικρό, η σάλτσα μας είναι γλυκιά. Η αγκινάρα είναι καταπληκτική από μόνη της, έχει ιδιαίτερη γεύση. Είναι φανταστική σαλάτα. Όταν δοκιμάσετε θα καταλάβετε πόσες διαφορετικές υφές έχει και πόσες διαφορετικές γεύσεις. Τώρα, μην ξεχάσετε να κάνετε subscribe στο κανάλι μας, να κάνετε comments κάτω από το βίντεο τι άλλες συνταγές θέλετε να δείτε, να μοιραστείτε τη συνταγή με τους φίλους σας και φιλάκια πάρα πολλά, τα λέμε στο επόμενο επεισόδιο. Γεια σας!